Θα πάμε στο Ρέθυμνο. Εκεί θα συναντήσουμε την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου, την κυρία Ειρήνη Κλάδου, με αφορμή και με φόντο την αυριανή Παγκόσμια ημέρα αυτισμού. Κυρία Κλάδου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Θέλω να σας ρωτήσω πόσο κοντά βρίσκεται από τη μία η ίδια η πολιτεία, το κεντρικό κράτος, και από την άλλη εμείς οι ίδιες κοινωνία σε αυτά τα παιδιά. Έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα, η αλήθεια είναι, τα τελευταία χρόνια, ώστε να βρίσκεται πολύ πιο κοντά η κοινωνία, μια και πλέον είναι πολύ πιο ανοιχτή και δεκτική στο να φιλοξενεί στην αγκαλιά της ένα άτομο με ιδιαιτερότητα και πόσο δε μάλλον με αυτισμό, που είναι η αλματοδός αυξανόμενη αναπηρία. Μία προς 59 γεννήσεις διεθνώς, είναι ένα άτομο που ανήκει στις διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Η πολιτεία επίσης έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Όταν πριν από 19 χρόνια διαγνώστηκε η κόρη μου, που είναι πλέον 21 έτους, δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχαν θεραπείες, δεν υπήρχε ένα σύστημα υποστήριξης, δεν υπήρχε ένα σύστημα υποστήριξης στις σχολικές δομές και στα σχολικά πλαίσια, δυσκολίες φυσικά στην ενήλικη ζωή που υπάρχουν ακόμα αυτές οι δυσκολίες, αλλά και στην ποιοτική διαβίωση και καθόλου δομές. Σιγά σιγά γίνονται βήματα, βέβαια με την υποστήριξη πάρα πολλών γονεϊκών φορέων που έχουν ανοίξει δομές, στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, κέντρα ημέρας, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης ΑΜΕΑ σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και με την υποστήριξη προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ίδιου του κεντρικού κράτους, που προχωράει αρκετά, ειδικά στη σχολική πλαισίωση, μια και πλέον είναι αρκετά οργανωμένα σχετικά με προηγούμενες δεκαετίες τα σχολικά πλαίσια φιλοξενίας ατόμων με αναπηρία και τα σχολικά πλαίσια που μπορεί να δέχονται σε τυπικά σχολεία άτομα με αυτισμό, γιατί τα παιδιά με αυτισμό δεν σημαίνει ότι είναι παιδιά με νοητική στέρηση ή άλλες αναπηρίες, οπότε μπορεί να φοιτούν και σε τυπικά σχολεία με παράλληλη στήριξη. Υπάρχει λοιπόν μια εξέλιξη, υπάρχει ένας εξυγχρονισμός τα τελευταία χρόνια. Αυτό το περίφημο, αν μου επιτρέπετε τον όρο, ταμπού που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, πώς μπορεί να αφανιστεί, πώς μπορεί να προσπεραστεί και ποια είναι η συμβουλή σας σε γονείς που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, σε γονείς μαθητών δημοτικού? Η παιδεία και οι βασικές αρχές, ξέρετε, υιοθετούνται σε αυτές τις ηλικίες. Ακριβώς. Κοιτάξτε, όπως τίποτα δεν μένει κρυφό υπό τον ήλιον, ουδέν κρυφό υπό τον ήλιον, το ίδιο και η αναπηρία δεν μπορεί να μείνει κρυφή. Εάν δεν ανοίξουμε τα μάτια και τα μάτια της όρασής μας, αλλά και τα μάτια της ψυχής μας, και δεν αφήσουμε αυτό το άνοιγμα να απλωθεί και να μπει φως, ώστε να μπορέσουμε να το παροχετεύσουμε και στις ψυχές τις παιδικές και στις ψυχές των παιδιών μας, δεν μπορεί η κοινωνία μας να ζήσει ισότιμα. Δεν μπορεί να υπάρχει μια ισοτιμία όταν δεν αναγνωρίζεις τα δικαιώματα μιας ομάδας ανθρώπων, των ατόμων με αυτισμό ή των ατόμων γενικά με αναπηρία, ενώ αναγνωρίζεις δικαιώματα των τυπικών ανθρώπων. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνεται και θεωρώ ότι σιγά σιγά αρχίζει να γίνεται με το αγκάλιασμα αυτό που γίνεται στα σχολεία ατόμων με αναπηρία, επίσης με το ότι πλέον ακόμα και στα σχολικά βιβλία αλλά και στον τρόπο εκπαίδευσης είναι μπροστά ή συναντάς άτομα με αναπηρία ή έχεις τη δυνατότητα να αγκαλιάσεις την αναπηρία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στην εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να εστιάσουμε, είμαι σίγουρος και γνωρίζω ότι γνωρίζετε και έχετε ασχοληθεί με το θέμα, πρέπει να εστιάσουν οι εκπαιδευτικοί στις δεξιότητες, στις ικανότητες των συγκεκριμένων παιδιών. Ακριβώς. Και επίσης να εστιάσουν μέσα σε μια σχολική τάξη
εξατομικευμένα στις ανάγκες, όπως κοιτάμε τις ανάγκες τις μαθησιακές κάθε παιδιού, τις ειδικές ανάγκες ενός ατόμου που βρίσκεται μαζί μας, που να μπορεί αυτό να αγκαλιαστεί από το σύνολο των παιδιών και να μπει μέσα στην ομάδα. Αυτό λέγεται συμπερίληψη, συμπεριληπτική εκπαίδευση, είναι ό,τι πιο σύγχρονο και είναι αυτό ουσιαστικά που μας πάει μπροστά. Τα τεράστια ποσοστά της πολύ ψηλάς ανερχόμενης αναπηρίας σε αριθμούς ανά την Ιφίλιο το δείχνει αυτό. Είναι δίπλα μας ο αυτισμός. Καθημερινά ακούμε, θα το έχετε ζήσει και όλοι οι τηλεθεατές, ακούμε ανθρώπους που έχουν ανακαλύψει σε ένα άτομο της οικογένειάς τους διαταρχές αυτιστικού φάσματος. Οπότε είμαστε μία γενιά που αξίζει να το προσπαθήσουμε και να αγκαλιάσουμε την αναπηρία. Και να δώσουμε τις σκυτάλες στην επόμενη γενιά. Είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Αυτό το οποίο λέτε. Ακριβώς. Και ποιοτική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, εργασιακή ένταξη, δημιουργία δομών, δημιουργία διαγνωστικών κέντρων που να ακολουθούν ένα άτομο με αναπηρία σε όλες τις δυσκολίες της ζωής του και να προτάσουν εκτός από το κοινό καλό και αυτή την ολοκληρωτική ισοτιμία στην κοινότητα, να προτάσουν και τις δικές του εξατομικευμένες ανάγκες. Η Σταχτοπούτα βρήκε το γοβάκι της, αλλά το βρήκε στο νούμερό της. Εμείς πρέπει λοιπόν να μπούμε στο νούμερο ενός ατόμου με αυτισμό για να μπορέσουμε να χωρέσει στην κοινωνία μας. Δεν μπορούμε να του δώσουμε τα δικά μας παπούτσια και να προσπαθούμε Κυρία να τα βάλει Κλάδου, πάντα. Σίγουρα γιατρός δεν είστε, γνωρίζετε. Ωστόσο, θεραπεία υπάρχει? Θεραπεία δεν υπάρχει σε μια νευροβιολογική διαταραχή, αλλά η εκπαίδευση είναι Ακριβώς. θεραπεία. Η πρώιμη παρέμβαση. Εκεί ήθελα να καταλήξω, στην Ακριβώς, πρώιμη παρέμβαση. Η πρώιμη παρέμβαση. Η πολύ πολύ εξειδικευμένη εκπαίδευση και παρέμβαση από τα πάρα πολύ μικρά χρόνια ενός, μπορεί από τα 2 χρόνια να ξεκινήσει παρέμβαση εντατική που καλύπτονται κομμάτια αυτής από το κράτος, δυστυχώς όχι όλα. Αυτό λοιπόν είναι το πιο σημαντικό για να μπορέσει να ενταχθεί και να βγάλει τις δεξιότητες του ένα άτομο με αυτισμό και να ενταχθεί στο σχολικό πλαίσιο και να ενταχθεί πολύ καλύτερα στην κοινότητα και να είναι ένας ισότιμος πολίτης. Το μήνυμα το οποίο θα προκύψει από την αυριανή ημέρα ποιο είναι, Παγκόσμια ημέρα για τον αυτισμό, το πιο δυνατό μήνυμα? Το πιο δυνατό μήνυμα είναι αγάπη, το να κοιτάμε μέσα από τα μάτια της ψυχής μας και να απλώνουμε την αγάπη μας σε όλο τον κόσμο. Ούτως ή άλλως ο αυτισμός είναι ένας κρυμμένος θησαυρός που όμως για να τον ανακαλύψεις πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλός εξερευνητής και να είσαι πολύ δυνατός με επιμονή, υπομονή, πάθος και δύναμη. Υπάρχει κάποιο περιστατικό το οποίο τα τελευταία χρόνια σας έχει φέρει σε δύσκολη θέση, σας στεναχώρησε και θέλω να μου πείτε την αντίδρασή σας. Την αντίδρασή σας οδηγός για παρόμοιες αντιδράσεις άλλων ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντική απάντηση να μας δώσετε. Να σας πω πάρα πολλές φορές, είναι σχεδόν καθημερινό ή σχεδόν συμβαίνει κάθε χρόνο αυτό. Πάρα πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να δεχτούν γονείς των σχολικών πλαισίων, των τυπικών σχολικών πλαισίων, παιδιά με αυτισμό στα σχολεία τους. Οπότε πολλές φορές έχουμε βρεθεί σε δύσκολη θέση να επικοινωνούμε με συλλόγους γονέων, να προσπαθούμε να βοηθήσουμε ένα γονιό, να προσπαθούμε να υποστηρίξουμε ένα παιδί που δεν το θέλει η ίδια η σχολική κοινότητα μέσα και αυτά είναι που έτσι αυτά δεν τα θέλω καθημερινά, να βάζω περισσότερα και σωστά, χειρότερα, σωστά, ναι. Χειρότερα μέσα μας, θέλουμε να τα βλέπουμε με ελπίδα και επίσης το πιο δύσκολο είναι η αντίδραση του γονιού. Ο κάθε γονιός, η θλίψη που περνάει και αυτή η δυσκολία και η άρνηση στην αρχή είναι το πιο βαρύ φορτίο. Γι' αυτό έχουμε Μάλιστα. δημιουργήσει έτσι, ομάδες οι γονείς για να μπορέσουμε να ενδυναμώνουμε τους γονείς ειδικά στην διάρκεια της διάγνωσης και μετά τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού τους. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για ακόμα μία φορά.
Σας ευχαριστούμε και σας εμείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.